Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο σημερινό Intermission. Ο Night Shyamalan, ο οποίος μας συστήθηκε πολύ καλά το 1999 με την έκτη αίσθηση, ξαναπατάει στα ιδιαίτερα χωράφια των ταινιών επιστημονικής φαντασίας, σκηνοθετώντας μια φιλόδοξη ταινία με πρωταγωνιστές ένα συγκινητικό δίδυμο. Έναν πατέρα και έναν γιο. Όχι όμως μόνο κινηματογραφικά, αλλά και κυριολεκτικά, καθώς το δίδυμο αυτό δεν είναι άλλο από τον Will Smith και το γιο του Jaden και η ταινία έχει τον τίτλο After Earth. Στο After Earth, ο Will Smith δεν θα κάνει τίποτα από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει. Δεν θα κυνηγάει εμπόρους ναρκωτικών όπως έκανε στο Bad Boys, δεν θα σκοτώνει μεγάλες κατσαρίδες και τεράστιες βιοχλαπάτσες όπως έκανε στο Men in Black, δεν θα είναι ο κεντρικός υπερήρωας που γνωρίσαμε στο Hancock και δεν θα τα βάλει με κανένα, μα κανένα απολύτως ρομπότ όπως έκανε στο iRobot. Αυτή τη φορά τη στολή του Will Smith θα τη φορέσει ο γιος του. Ταξιδεύουμε λοιπόν 1000 χρόνια στο μέλλον και τίποτα μα τίποτα δεν θυμίζει τη γη που γνωρίζουμε σήμερα. Ο πλανήτης είναι αφιλόξενος, είναι εντελώς εχθρικός προς κάθε τι ανθρώπινο. Με αποτέλεσμα, οι άνθρωποι να έχουν ταξιδέψει για άλλες πολιτείες. Οι εικόνες της γης, χάρη στη χρήση πρωτοποριακής ψηφιακής τεχνολογίας, εχμαλωτίζουν με πρωτόγνωρο τρόπο την υφή και τα χρώματα της φύσης. Από την άλλη, το στοιχείο του φόβου ως παιχνίδι του μυαλού, που είναι από τα αγαπημένα υλικά της φιλμογραφίας του Shyamalan, παίζει και σε αυτή την ταινία καταλυτικό ρόλο. Μέσα σε αυτό το φουτουριστικό και αλληγορικό κλίμα, ο Shyamalan έχει σκοπό να μας χτίσει μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία ενηλικίωσης και αυτογνωσίας. Όπως σας είπα, έχουν περάσει 1000 χρόνια από τότε που κατακλυσμικά φαινόμενα ανάγκασαν τους κατοίκους της Γης να μετοικήσουν στον πλανήτη Nova Prime, που έγινε το καινούριο σπίτι της ανθρωπότητας. Εκεί επιστρέφει ο θρυλικός στρατιώτης Cypher Age, τον οποίο υποδύεται ο Will Smith, μετά από μια παρατεταμένη αποστολή, προκειμένου να επανασυνδεθεί με την αποξενωμένη οικογένειά του και κυρίως με το 13χρονο γιο του Kitai, τον οποίο υποδύεται ο γιος του Will Smith, ο Jaden. Ενώ πατέρας και γιος ταξιδεύουν σε έναν κοντινό πλανήτη, μια θύελα αστεροειδών καταστρέφει το διαστημόπλοιό τους και συντρίβονται στην αφιλόξενη γη. Όσο ο πατέρας Cypher αργοπεθαίνει στην καμπίνα του διαστημοπλοίου, ο γιος Kitai πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να βρει τρόπο να σωθούν. Στην περιήγησή του στη γη θα συναντήσει νέα εξελιγμένα είδη και ένα σκληρό εξωγήινο τέρας. Όλη του τη ζωή ο γιος ήθελε να είναι ένα σπουδαίο στρατιώτη σαν τον πατέρα του. Αυτή είναι η ευκαιρία του. Και όπως λένε και στην ταινία, ο κίνδυνος είναι πραγματικός. Ο φόβος όμως είναι επιλογή. Σας αφήνω να δείτε το τρέιλερ. Γεια σας. In the field, you are emotionally unpredictable. You confuse courage with recklessness. I'm not advancing you. You have a son that you do not know. He's reaching for you, and he does not need a commanding officer. He needs a father. Now go make some good memories together. Landed. Two confirmed survivors. Do you know where we are? No, sir. This is Earth. There's an emergency beacon in the tail section of our ship, approximately 100 kilometers from here. We need to retrieve that beacon. Or we're going to die. Temperatures on this planet fluctuate dangerously. Everything has evolved to kill humans. Together, we will survive. I hear something. I'm tracking a life form moving toward you. 50 meters. 20. 10. It has found you. We must abort this mission. You wouldn't give any other ranger that order. You are not a ranger. You are my son. Remember, danger is very real. But fear is a choice. If we are going to survive this, we fight.